Λίγο ένα χειροκρότημα για τον Τάσο Μητρόπουλο, τον πολύ γνωστό σχεδιαστή, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Hello, Τάσος. Βασιλική Ελένα, δεν θες. Δεν ξέρω και λίγο να βρουθούν. Τάσος Μητρόπουλος. Γεια σας, τι κάνεις. Θέλεις να είναι η μούσα σου και να την τίνει. Βέβαια, βέβαια. Το μουσί. Έλα, καλένα, να σε φιλήσω. Θέλω να σε φιλήσω. Θέλω να φιλήσω. Τι μπορεί τώρα και βρει τη μούσα. Τι μούσα μου, δεν μπορώ. Πώς είσαι. Καλά είσαι. Ωραία. Εσύ ασχολείσαι με τη μόδα. Καθόλου. Και πώς έτσι σε τάρεσε. Μα συγκεκριμένα πράγματα φοράω. Ναι. Στη σκηνή μπορώ να τα βάλω όλα, αλλά στη ζωή μου. Όχι. Δηλαδή, αν χρειαστείς κάτι κοκτέιλ, κάτι βραδινό που θα μας δείξει τώρα ο Τάσος, αξεσουάρ, παπούτσια, βιβλία. Αν χρειαστώ, θα πάω στον Τάσο. Τώρα που είναι η μούσα μου, θα τη. Και θα μου φέρει να πάρει. Μπορεί και να σε στείλει στη Ρωσία. Α, ναι. Ναι, θα σου εξηγήσω μετά το γιατί. Θα πήγαινες. Άμα με στείλει ο Τάσος, ναι. Είναι και ένα πολύ Μόσχα. Ναι, δεν έχω πάει, αλλά. Να. Γιατί κάνουν τα αγόρια μας εκεί. Ναι, και τα μοντέλα. Δεν μπορώ. Είσαι πολύ ωραία. Τους έχασες, τους έχασες. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω. Μπορείτε να πάρετε άλλη πόζα, ναι. Αυτό που θέλω να πω πριν δούμε τα κορίτσια και πριν δούμε κοκτέιλ βραδινά φορέματα, Τάσο. Ναι, ναι. Κοκτέιλ φορέματα και ρούχα βραδινά και για τις γιορτές και για το 2011. Να πούμε ότι έχεις φανταστική συλλογή φέτος από αξεσουάρ. Βλέπουμε και τα παπούτσια και τα κοσμήματα και τα τσαντάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι μια καινούργια συλλογή που σχεδιάζουμε τώρα με παπούτσι, κόσμημα και όλα τα αξεσουάρ που συνοδεύουν όλα την κολεξιόν. Είναι εκπληκτικά και διαφορετικά από ό,τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής. Πιστεύω ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν βγει στην ίδια φιλοσοφία και τα αξεσουάρ με τα ρούχα, οπότε έχουν ακριβώς το ίδιο κόνσεπτ για να έχεις μια πολύ καλή εμφάνιση τη νύχτα. Δες το τσαντάκι τι τέλειο. Εμένα μου αρέσει η μπραχιόλη, είναι αυτό. Στο χέρι. Όχι, αυτό είναι του φορέματος και μοιάζει σαν αξεσουάρ πάνω είναι στο πάρα ρούχο. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Άλλωστε η μόδα πλέον έχει αλλάξει. Πλέον έχουν φύγει οι πέτρες και τα στολίδια τέτοιου τύπου και ουσιαστικά είναι κόσμημα το ρούχο. Έχω τρελαθεί με τα παπούτσια, μπράβο. Ναι, όντως. Εδώ βλέπουμε κάτι πιο απλό. Ναι, το βλέπω. Είναι πολύ απλό. Για να πας να πάρεις κάτι που το φτιάχνει. Από το σούπερ μάρκετ τη βόλτα που πάτε. Είναι πιο κλάσσα αυτό το φόρμα. Ναι, είναι πιο κλάσσα αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο και το ταιριάζει με μαύρη γόβα. Και το ανάλογο τσαντάκι. Αυτό στο χέρι τώρα είναι. Ναι, αυτό είναι ένα εξωτερικό. Ενσωματωμένο με το φόρεμα. Αυτό είναι ενσωματωμένο με το χέρι. Όχι. Να το δούμε καλύτερα το ωραίο κόσμημα. Είναι πολύ. Θα πάω να το γυρίσω, δεν με ακούει. Το ξέρεις, ε. Αδυναμία της έχω. Μη μας βοηθάει αυτό. Εδώ. Πολύ ωραίο. Συγγνώμη, καλέ. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν έχει υπερβολές όμως, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι βραδινό, αλλά είναι λιτό, ας πούμε. Μα και η τάση είναι αυστηρές γραμμές. Δηλαδή μόνο τα τσαντάκια και αυτά βλέπεις τη ωραία που τα κάνει. Δεν με ενθουσιάζεις. Που αν θες μπορείς να βάλεις ακόμα πιο μίνιμα τσαντάκι και το παπούτσι όχι. Ωραία. Για να περάσουμε στην επόμενη. Βεβαίως. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Τάσο. Είναι πάρα πολύ τάση, στενές γραμμές, κολλητές. Και αυτό μας το έχει δείξει τώρα και από πέρυσι, αλλά συνεχίζει και φέτος και του χρόνου. Πολύ στενά φορέματα, μίνι, αρέσουν πάρα πολύ στην Ελληνίδα. Αυτό που έχει και τις ώρες μπροστά σου, μπορώ να το βάλω και εγώ που έχω κυλίτσα. Όχι, ενώ νομίζεις ότι μπορεί να μην χαρίζει στο γυναικείο σώμα, είναι σε όλα τα σώματα χαρίζει, πραγματικά αυτό το στενό. Αυτό σου λέω, ότι είναι στο στενό, αλλά έχει και αυτά που καλύπτει και λίγο, ναι, γιατί βεβαίως. Το απόλυτο θερμοστό εμένα δεν μου ταιριάζει, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει και η πλάτη, που είναι πολύ ωραία. Mm. Είναι με κόσμημα, ναι, βέβαια. Είναι με κόσμημα, πάρα πολύ ωραία, θα τη δούμε τώρα ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γλυκά κορίτσια που έχουμε, προχωράμε. Σ' ακούμε. Εδώ βλέπουμε πολύ έντονους ώμους πλέον στα φορέματα. Βάτες. Βάτες, έχει έρθει 80's. Πάλι 80's.
Ενώ πέρυσι, που έχει βγει από πέρυσι η μόδα, δεν μπόρεσαν να το δεχτούν. Στόχολα τα ρούχα το πέρυσι, δεν τα αγόρασε καμία. Λοιπόν, αλλά φέτος όλες θέλουν να φορέσουν με έντονους ώμους ρούχα. Εντάξει, όχι να είναι πολύ έντονο, γιατί όντως δύσκολο το φορά. Είναι ανάλογα πώς είναι η κατασκευή του ρούχου. Αυτό χαρίζει πάρα πολύ. Κάνει πολύ διατροφή, ναι, βέβαια. Εμένα μου αρέσει το τραπέ που κάνει μπροστά στο συγκεκριμένο. Και το ντεκολτέ είναι πολύ ιδιαίτερο. Η άλλη μπορεί να το ανοίξει όσο θέλει, να τονίσει περισσότερο το ντεκολτέ. Και μου αρέσει και το παπούτσι πάρα πολύ. Τα παπούτσια είναι όλα ιταλικά, παιδιά. Όλα τέλεια. Είναι πολύ ωραίο το παπούτσι. Είναι γουνάκι το παπούτσι. Ναι, είναι πόνι. Είναι πόνι, μάλιστα. Α, είναι πόνι, δεν μ' αρέσει. Μικρό μου πόνι. Όχι, δεν φορά όλα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν χειροκροτούν τα αγόρια μας, τα κορίτσια, και ανησυχώ. Ας να τελειώσουν. Έχουν μείνει έξαμβροι προς το παρόν. Τάσο. Έντονες πλάτες. Ναι. Αρέσουν πάρα πολύ στις ανοιχτές πλάτες. Είναι και πολύ chic. Από το να έχεις ένα έντονο ντεκολτέ. Ναι, που είναι πιο συνηθισμένο. Ναι, βεβαίως. Έχει μια πάρα πολύ ωραία πλάτη και είναι πολύ θηλυκό. Στενές, όπως βλέπεις, γραμμές. Μαύρο με μπλε το παπούτσι, ε. Ναι, ναι, είναι δαντέλα. Ωραία. Α, είναι δαντέλα η μπλε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Ναι, ναι, δηλαδή, είναι πολύ ιδιαίτερα. Όχι, τα ρούχα σε ξέραμε, είσαι πολύ καλό σχεδιαστή. Αλλά για τα παπούτσια και τα αξεσουάρ, πραγματικά συγχαρητήρια. Merci beaucoup. Περνάμε στην επόμενη λαμπερή μας κοπέλα. Ροκ. Βλέπεις ότι επικρατεί πάρα πολύ το δέρμα, τα μέταλλα πάνω στα ρούχα. Βγάζουν έτσι λίγο πιο ροκ και φεύγει, ενώ κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Ταυτόχρονα πάντα το φοράζει και σαν κλαμπουέρ. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να το πας μόνο σε κάποια δομή. Είναι γυλαίκο, μπορείς να το βάλεις και ξεχωριστά. Ξεχωριστά το γυλαίκο. Να το βγάλουμε λίγο, να το δούμε το γυλαικάκι. Τέλεια. Και το γυλαίκο μετά το βάζεις και με τζιν. Και με τζιν. Και βγάζεις ένα. Δεν χρειάζεται να είναι total look. Βγαίνεις με ένα τζινάκι και με ένα t-shirt και από πάνω ένα γυλαίκο και έχεις κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση. Και αυτό έχει το λαιμό. Και εδώ το πάνω του. Στο διπλό. Ναι, ναι. Και πάλι το παπούτσι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω και μια μόνη με τα παπούτσια. Όλες οι γυναίκες. Αυτό τι ζώο είναι τώρα, παίζει. Όχι, αυτό είναι συνθετικό. Α, εντάξει. Ηρέμησε. Μη σε πιάνουν τα οικολογικά σου. Το φαντάζομαι, ξέρεις. Να αναπνέει. Δες τι ωραίο. Αυτό είναι οικολογικό. Είναι μια οικολογική γούνα που φαίνεται σαν αληθινή. Πολύ ωραία. Σε αστρακάν. Και αυτή είναι από τη σειρά μας με τα χειροποίητα πλεκτά. Ναι. Ένα φόρεμα με χειροποίητο πλεκτό. Ναι. Άλλωστε, ξέρεις ότι από παλιά όλα μας τα ρούχα είχαν πάρα πολύ τη φιλοσοφία του χειροποίητου. Άλλωστε και τα κοσμήματα πιάνουν όλα στο χέρι που έχουν πάνω τα ρούχα. Αλήθεια. Και έχω δώσει μεγάλο βάρος στη φιλοσοφία εδώ και χρόνια. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά. Αυτό δεν μένει απαραίτητο. Για ρεβεγιόν. Ναι. Και είδες ότι. Ωραίο. Παρόλο που είναι παγέτα που η γυναίκα στην παγέτα της φαίνεται κάπως. Η παγέτα που είναι επειδή έχει τη λάμψη. Ότι έχει συνδυαστεί πιο ροκ. Με το ποτάκι και με το δερμάτινο το detail πάνω στο νόμο. Το έχει κάνει πιο ροκ και η εμφάνιση γίνεται πιο βατή. Ναι, 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 όντως. Αυτό το χρώμα που είναι πάρα πολύ ωραίο, πώς το λένε? Αυτό είναι ένα σαμπανιζέ. Ένα σαμπανιζέ είναι πάρα πολύ αρχοντικό χρώμα για παγέτα. Μάλιστα. Γιατί η παγέτα έτσι κι αλλιώς από τη φύση της είναι πολύ εξαγωγική, αλλά αυτό το χρώμα το σαμπανί κάνει πιο κλάση. Πάντως, εγώ που δεν ξέρω πολλά από βόδα, έτσι. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι ουσιαστικά το καλό το ντύσιμο το κάνει το αξεσουάρ, έτσι δεν είναι? Το κάνει το αξεσουάρ και να ξέρεις πώς θα το φορέσεις, γιατί όλα αυτά ισορροπούν μεταξύ ωραίου και kitsch. Ναι, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο aggressive. Ναι, ναι. Και έτσι πώς το έχεις συνδυάσει. Μα δεν μ' αρέσει κιόλας και να συνδυάζω τα ρούχα μου και να βγάζουν έτσι ένα πολύ κυριλέ στυλ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είσαι πιο ροκ τύπος. Είμαι πιο ροκ, ναι. Άλλωστε και πλέον και τα
Νέα κορίτσια δεν θέλουν να δίνονται. Σίγουρα. Του αρέσει πάντα. Πολύ, κύριε Λεύ. Και οι εξόδοι, οι εξόδοι που είναι πολύ συγκεκριμένοι. Δεν βέβαια. Στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να βγουν με ένα πιο, πιο φυσικό τρόπο. Ναι, ναι. Πολύ ιδιαίτερο παπούτσι. Μπορούμε να βγάλουμε και το τζάκετ έτσι να το δούμε. Είναι ξεχωριστά. Είναι ξεχωριστά, ναι. Και αυτό επίσης μπορεί να το φορέσει με ένα απλό παντελόνι, τζιν, με ένα τισερτ και να βγει μια πολύ ιδιαίτερη καιρό και εκφάνιση. Εδώ έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που μας έδειξες μέχρι στιγμής. Είναι λους γραμμές με τις ζώνες που όλες οι γυναίκες το θέλουν, να φοράνε ένα πολύ φαρδί ρούχο με μια ζώνη στη μέση. Ναι. Και η εύκολη λύση, αλλά και πολύ σε κάτι. Ωραία είναι αυτή η ζώνη, πάντως. Και κολακευτικό, κολακεύει πάρα Κολακεύει πάρα πολύ τη σιλουέτα. Άρα φέτος πολύ δαντέλα. Πολύ δαντέλα, μέταλλο, δέρμα και όσα αφορά εμένα και το κόσμο έτσι πάνω στο... Και η ιδιαίτερη έμφαση στα αξεσουάρ πάνω στα ρούχα. Έχει φύγει το όλο κομμάτι κέντημα και τέτοια. Έχουν όλοι σχεδιαστούν. Και πολύ ωραία παπούτσια. Και πολύ ιδιαίτερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε και όλα τα κορίτσια μας μαζί. Βεβαίως! Μπράβο, κορίτσια! Μπράβο, δημιουργία! Μπράβο, κορίτσια! Δημιουργίες όλες του Τάσου Μητρόπουλου και πριν έλεγα ότι ίσως αναγκαστεί η Βασιλική να πάει η Ρωσία διότι έχεις ανοίξει ένα showroom στη Ρωσία. Ισχύει αυτό. Εδώ και 2 χρόνια έχω ένα showroom στη Ρωσία. Επειδή είχα πάρα πολλές. Πάρα πολλές πελάτησες είχα από Ρωσία. Πάρα πολλά λεφτά έχουν στη Μόσχα. Είναι οι δύο τάξεις, ας το πούμε έτσι, που το ξέρουμε. Και επειδή ήταν ήδη πελάτες μας εδώ στην Αθήνα, στα μαγαζιά μας, το κάναμε και εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έλα, Βασιλική. Μούσα μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Τι ωραία ήταν η μόδα, παιδιά. Πήγαμε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία ήταν. Και τα αξεσουάρ και τα παπούτσια μου άρεσαν εμένα περισσότερο. Για πείτε. Αξεσουάρ και τα παπούτσια και τα λοιπά. Αυτά. Βασιλική, πως ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.